Παράνομη έκρινε ο Υπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία τη γενική απεργία που κήρυξαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα τη χώρα. Η κίνηση αυτή δυναμητίζει και άλλο το κλίμα μετά την αστυνομική επιχείρηση εκαθάριση στην πλατεία Ταξίμ το βράδυ του Σαββάτου. Σποραδικέ συγκρούσει με τι αστυνομικέ δυνάμει σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. The... Χθε ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα καθαρίσει το πάρκο και ότι κάθε πολίτη μπορεί να έρθει ελεύθερα εδώ. Βλέπετε όμως ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ πέρα. Λέει ψέματα. Δεν θέλουμε τον Ερντογάν. Δεν θέλουμε να ζούμε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι. Ο Ταγί Περντογάν, ενώ εκατοντάδων χιλιάδων υποστηρικτών του, έκανε εκ νέου λόγο για προδότε και συνωμότε, ενώ υπερασπίστηκε την επέμβαση τη αστυνομία. Σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο, στην Κωνσταντινούπολη η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τουλάχιστον 400 ατόμων για συμμετοχή στα επεισόδια. Περισσότερα από 50 άτομα συνελήφθησαν και στην Άγκυρα.